Κύριε Πρόεδρε, ακούγοντας το Δήμαρχο στην εισηγητική του τοποθέτηση και τα μεγάλα λόγια που είπε, πλέον δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, έχει πάρει οριστικό διαζύγιο με την πραγματικότητα και της πόλης και της ζωής της πλειοψηφία του λαού που ζει σε αυτή την πόλη. Γιατί έχουμε για μια ακόμα χρονιά να κάνουμε με έναν ακόμα προϋπολογισμό που τα γενικά πολιτικά χαρακτηριστικά του είναι πρώτον κάθε είδους βαριά δημοτική φορολογία, προβλέπεται να εισπράξεται 199 εκατομμύρια από κάθε είδους βαριά φορολόγηση των Αθηναίων και ταυτόχρονα με απροκάλυπτη φορολογική ασυλία των μεγάλων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα της βιομηχανίας του τουρισμού που λιμένεται την πόλη. Και θα το αποδείξουμε και στη συνέχεια. Ένας προϋπολογισμός που βάζει τη σφραγίδα του στη συρρήκνωση του μόνιμου προσωπικού και της πλήρους υποστελέχωσης κρίσιμων υπηρεσιών που αφορούν την πιεστική καθημερινότητα των κατοίκων. Προσήλθηκε η κυρία Κατριβάνη. Με άμεσες πλέον ιδιωτικοποιήσεις, με αναθέσεις σε εταιρείες και εργολάβους, του πράσινου, του ηλεκτροφωτισμού, της οδοποιίας, των τεχνικών έργων και με εκτεταμένο leasing για το στόλο των οχημάτων. Προϋπολογισμός υποχρηματοδότησης με μειώσεις ή διατήρηση, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για δυσθεώρητες αυξήσεις των λειτουργικών δαπανών, εσείς προβλέπετε τα ίδια ή και λιγότερα στους κοινωνικούς οργανισμούς, στον ΚΙΑΔΑ, στον ΟΠΑΝΔΑ, στο Βρεφοκομείο, στις σχολικές επιτροπές. Τα νούμερα είναι αποκαλυπτικά. Στους δύο οργανισμούς θα πάρουν λιγότερα από ό,τι πήραν το 22, οι άλλοι δύο θα πάρουν ακριβώς τα ίδια. Άλλο γενικό χαρακτηριστικό αυτού του προϋπολογισμού, τα δεκάδες μηδενικά πόρων στους κωδικούς που αφορούν απαλωτριώσεις εδαφικών εκτάσεων, αγορές κτηρίων, τεχνικών έργων και μηδενικές προβλέψεις για αξιοποίηση ήδη απαλωτριωμένων εκτάσεων, περίπου 100 στρεμάτων, όπως έχουμε αποδείξει και πιέσει στο να αξιοποιηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτά σε μια πόλη η οποία ασφικτιά κυριολεκτικά από ελεύθερους χώρους, τους οποίους τους αφήνεται στην εγκατάλειψη και στην καταπάτηση. Η κύρια επένδυση. Δεκάδες εκατομμύρια κατευθύνονται στο γήπεδο μιας ανώνυμης εταιρείας και στην εμπορική αξιοποίηση των κτισμάτων βοβού που ανήκουν στις τράπεζες. Αυτά τα δύο είναι η καρδιά της περίφημης διπλής ανάπλασης που ψηφίσατε μαζί και με την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γύρω στα 160 εκατομμύρια μετρήσαμε για επιχορηγήσεις επενδύσεων, δάνεια, απαλωτριώσεις που αφορούν αυτό. Αφορούν ένα γήπεδο και τα μολ που θα φτιάξουν οι τράπεζες δίπλα του. Καταψηφίζουμε λοιπόν έναν ακόμα προϋπολογισμό ταξικό, ταυτισμένο με την κυβερνητική πολιτική και εδώ για να μην σας αδικούμε, το ίδιο συνέβαινε και με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και με προηγούμενες κυβερνήσεις. Γιατί αυτό που σας ενώνει είναι η εκτείναξη των ιδίων εσόδων, η ανταποδοτικότητα, η συμπράξη με τους ιδιώτες, οι στρατιές συμβασιούχων, σαν αυτές που έρχονται και ζητάνε τη στήριξη για μόνιμη δουλειά, τα έργα για την τουριστική βιτρίνα της πόλης, η συρρήκνωση του μόνιμου προσωπικού και οι δουλειές με τις αμαρτωλές ΜΚΟ. Μιλάμε για ένα προϋπολογισμό μιας γκρίζας πόλης. Γκρίζας. Όσο και αν αποψηλώνετε το βελούχι από τα έλατά του για να στολίσετε το χριστουγεννιάτικο σύνταγμα, δεν αλλάζει εικόνα, η γκρίζα εικόνα. Και όχι μόνο στις γειτονιές ή στις συνοικίες, αλλά και στο κέντρο της πόλης. Στα θέματα που έχουμε μετά στην ημερήσια διάταξη είναι να μεταφέρουμε, να εκθέσουμε και πολύ σωστά το άγαλμα του Δάντη
σε δημόσιο χώρο. Εμείς λέμε όχι στο κολονάκι, στην πλατεία Κλαθμόνος να το βάλουμε για να συμβολίζει την κόλαση. Την κόλαση στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κλαθμόνος, η οποία είναι άβατο. Την κόλαση στα στενά δίπλα την Τριλογία. Την κατάσταση γύρω από το Εθνικό Θέατρο. Την κατάσταση γύρω από την Ομόνια. Τη χαβούζα Αιώλου και Σταδίου που παραμένει τόσα χρόνια χαβούζα στον παλιό Κατράτσο. Αυτή είναι η εικόνα του κέντρου, της μόστρας της πόλης. Γιατί κυριολεκτικά έχουμε να κάνουμε με μια ακόμα τετραετία χαμένη στον αγώνα κατά της τοξικοεξάρτησης, παρά τα μεγάλα λόγια που από κοινού λέτε για τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης, παρά τα εγκαίνια στην Καποδιστρίου και παρά τα 800 χιλιάρικα ευρώ για να πάρετε πουλμανάκια για να γίνεται η λεγόμενη εποπτευόμενη χρήση. Επειδή είπατε για προϋπολογισμό ενός δισεκατομμύριου, είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, είναι εικονικός. Προσθέτεται και αφαιρείται σχεδόν μισό δισεκατομμύριο ΠΟΕ. Ουσιαστικά μιλάμε λοιπόν για ένα εικονικό ένα δις, αλλά μέσα σε μια θάλασσα αριθμών ας συγκρατήσουμε. Κρατική χρηματοδότηση το 34% των εσόδων, δημοτική φορολογία που θα πληρώσουν οι Αθηναίοι το 66% των εσόδων. Επειδή είπατε για τους μεγάλους, τι θα πάρετε από τους ξενοδόχους? 1 εκατομμύριο. Δηλαδή, το 1/6 αυτών που θα εισπράξουν. Δηλαδή, παταξίδες οι φίλοι σας οι ξενοδόχοι. Τα παίρνουν κανονικά και σφυράνε αδιάφορα. Και μάλιστα και οι σημερινοί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις τι έχουν κρατήσει? Οι ξενοδόχοι πληρώνουν οικιακό συντελεστή για τα ξενοδοχεία, όχι επαγγελματικό. Το Caravel, το Hilton, το Μεγάλη Βρετάνια πληρώνουν όταν θα ξανανοίξει, πληρώνουν όσα πληρώνει το τετραγωνικό η κατοικία. Αυτοί είστε σε σχέση με το ποια συμφέροντα εξυπηρετείτε. Ας πάμε στο Airbnb που έχει διαλύσει την Αθήνα. 0 πρόβλεψη εσόδων. Και αρνείστε αυτά που προτείνουμε, που είναι και ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα σε σχέση με τη φορολόγηση σαν επαγγελματική στέγη. Ας πάμε στις μεγάλες κουβέντες που είπατε στο Βόλο για κράτος μπαταχτσί απέναντι στο Δήμο. Τσαμπατζή, τσαμπατζή, τσαμπατζή. Τι προβλέπετε να εισπράξετε από τους τσαμπατζίδες? 0. Τι θα πάρετε από περίπου 350 εταιρείες μεταφορών, αποθήκευσης, logistic μέσα στον ιστό της Αθήνας? 0. Γιατί λέτε δεν έχουν πάρει άδεια. Και για να συζητάμε με τα νούμερα, εκτός από τα 160 εκατομμύρια μέσω λογαριασμού ρεύματος που θα εισπράξετε από τον Κοσμάκη, έχετε προβλέψει άλλα 10 εκατομμύρια για ελεγχόμενη στάθμευση και για πρόστιμα ελεγχόμενη στάθμευση. Και για να κατανοηθεί το μέγεθος της φορομπηξίας στην Αθήνα, ένας Αθηναίος πληρώνει στο Δήμο για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών 50 ευρώ περισσότερα από όσα πληρώνει ο πατρινός. Ένας επαγγελματίας για ένα κατάστημα 70 τετραγωνικών πληρώνει στην Αθήνα 200 ευρώ περισσότερα από όσα πληρώνει ένας πατρινός. Ο Αθηναίος πληρώνει 50 λεπτά για μισή ώρα στάθμευση έως 6 ευρώ τις 3 ώρες. Ο πατρινός πληρώνει 30 λεπτά συμβολικά για όσες ώρες παρκάρει. Αυτά είναι τα λεγόμενα μέτρα που πήρατε και τα μέτρα που αρνηθήκατε στις προτάσεις μας σε σχέση με τους συντελεστές. Ας δούμε ορισμένα ζητήματα για το προσωπικό, για το οποίο δεν αναφέρεστε. Ο ΚΙΑΔΑ προσφέρει τις υπηρεσίες του πολύτιμες με 162 εκτάκτους εργαζομένους
στους 197. Τα επόμενα χρόνια, έτσι που το πάτε, ουσιαστικά θα μπει λουκέτο στο πράσινο, στον ηλεκτροφωτισμό, στην τεχνική συντήρηση, στο μηχανολογικό, στην οδοποιία. Είναι λογικό λοιπόν, όπως μας καταγγέλει κάτοικος στη Θεοφυλά, να έχει από τις 21 Νοέμβρη κάνει έτοιμα για κατεστραμμένο πεζοδρόμιο και για λάμπες και να έχει περάσει ένας μήνας και ακόμα να περιμένει στο ακουστικό του. Θα τελειώσουμε με το μεγάλο θέμα των ελεύθερων χώρων. Γιατί όταν ήρθε ο Πρωθυπουργός στον Ελαιώνα, δεν μίλησε για το γήπεδο, το τσάμπα γήπεδο στην ΠΑΕ, ούτε για τα εμπορικά κέντρα του Βοβού που απελευθερώνονται. Μίλησε για πράσινο. Για να δούμε τι κάνετε με το πράσινο. Διαφημίζετε κάποια πάρκα τσέπης που από τα πράγματα μιλάμε για ελάχιστα τετραγωνικά. Για άλλη μια χρονιά, 56 κωδικοί που αφορούν οικόπεδα ελεύθερους χώρους δεν απαλωτριώνονται. Μηδενική ή με συμβολικό ποσό. 14 πλατείες μηδενικές για αναπλάσεις. Ενώ περίπου 100 στρέμματα απαλωτριωμένων εκτάσεων αφήνονται για άλλη μια χρονιά, πέμπτη στη σειρά από την πληρωμή τους, στην εγκατάλειψη. Πάρκο Ποδονύφτη, πάρκο Λόφου Γκράβας, Λαχανόκηποι κλπ. Ειδικά για τους λαχανόκηπους που καταγγείλαμε καταπάτηση και που την πιστοποίησε η Δημοτική Αστυνομία που πήγε τις επόμενες μέρες, τι θα κάνετε, τι συμβαίνει, ποιος καταπατά 9 στρέμματα δημοτικής περιουσίας, με ποιανού τις πλάτες το κάνει αυτό, θα φέρετε καμιά απάντηση, θα κάνετε καμιά αυτοκριτική. Με όλα αυτά και με πολλά άλλα που μπορούμε να πούμε, αλλά για να μην κουράζουμε. Το θέμα δεν είναι η καταψήφιση δεδομένη. Το θέμα είναι η διεκδίκηση πόρων, έργων, απαλωτριώσεων. Η εναντίωση στη φορομπηξία, η στήριξη των εργαζομένων ομήρων συμβασιούχων για μόνιμη δουλειά, η καταδίκη συνολικά της πολιτικής σας.